Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκλειο. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Εξαδάκλειο. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το θέμα των τελευταίων ημερών, που δεν είναι άλλο από τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τα πλαστά πιστοποιητικά νόσησης. Καταρχήν, θέλω να μας πείτε αν έχει υποπέσει και εσάς την αντίληψή σας ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, πόσο χρονικό διάστημα συμβαίνει και πώς μπορεί να ελεγχθεί. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους να βρουν έναν άλλο τρόπο για να εμφανιστούν ότι νόσησαν ή ότι εμβολιάστηκαν επειδή δεν θέλουν να πράξουν αυτό που θα βοηθήσει και την υγεία τους, είναι αληθές. Υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις, τέτοιες φήμες. Δεν έχουμε εντοπίσει όμως συγκεκριμένα περιστατικά, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό όπως αντιλαμβάνεστε και δεν είναι και δική μας δουλειά αυτή. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με έναν σχετικά απλό τρόπο, δηλαδή ανεμβολίαστος που έχει υποχρέωση εμβολιασμού και διαγνώσκεται θετικός, να πρέπει να επιβεβαιωθεί η διάγνωση με PCR τεστ για να καταγραφεί ως ασθενής από μια δεύτερη δημόσια δομή και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει όλη η συζήτηση την οποία έχουμε, διότι αντιλαμβάνεστε... Την κρατάμε την πρότασή σας, γιατί εσείς λέτε ότι αν εμφανίζεται κάποιος με ένα χαρτί από τον ιδιώτη γιατρό Κούτρα και του λέει, κοίταξε να δεις, έχεις νοσήσει, να υποχρεούται να έχει και ένα χαρτί από τον ΕΟΔΗ, ας πούμε. Αυτό αφορά μόνο αυτούς που έχουν υποχρέωση εμβολιασμού. Δεν αφορά όλους. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει υποχρέωση εμβολιασμού και δεν είναι εμβολιασμένος και εμφανιστεί αύριο με μια διάγνωση ότι εγώ είμαι θετικός, αυτή η διάγνωση να διασταυρώνεται. Και από κάποια άλλη δημοσιογραφική υπηρεσία. Με μοριακό έλεγχο. Από μια άλλη δομή, θα μπορούσε να είναι δημόσια, μια δεύτερη ιδιωτική δομή. Είναι πολύ δύσκολο να βάλει στο παιχνίδι δύο δομές. Ναι. Όποιες και αν είναι αυτές. Εκεί όμως που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, κύριε Εξαδάκλειο, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι? Εκεί που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Να εμφανιστώ, κοιτάξτε, δηλαδή ξαφνικά εγώ και να πω έχω νοσήσει διότι πλήρωσα ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε έναν ιδιώτη και μου έδωσε ένα πιστοποιητικό νόσησης. Αυτό μόνο εάν με αναγκάσετε να κάνω τεστ αντισωμάτων θα το βρείτε, έτσι δεν είναι? Και μπορεί και να μην το βρούμε, διότι εγώ που νόσησα δεν έχω αντισώματα από την νόσηση. Αυτό δεν λέει τίποτα. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι καταρχάς... Εσείς δεν έχετε αντισώματα από την νόσηση. Καλά, αφήστε το αυτό. Τώρα όχι, γιατί έχει. Ναι, τι να κάνω, αφού το είπατε τώρα, τι να μην το ρωτήσω. Θέλω να πω ότι δεν αποδεικνύεται αν ήταν θετικό ή αρνητικό μετά το τεστ. Μπορεί απλώς να επαναλάβει κανείς το τεστ σε σύντομο χρόνο για να το επιβεβαιώσει. Μάλιστα. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο περιστατικά τα οποία δυστυχώς αφορούν δημόσιες δομές. Άρα εκεί έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ολοκληρώστε. Να επιδιώξει με αυτόν τον τρόπο να εξαπατήσει το σύστημα, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ανοησία του. Διότι η πιθανότητα να συναντήσουμε τον ιό όλοι μας, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, είναι περίπου βεβαιότητα εφ' εξής. Τώρα, αν θέλει χωρίς άμυνα να το συναντήσει, θα υποστεί, να σας το πω έτσι, τις επιπτώσεις της βλακείας του. Διότι περί βλακείας πρόκειται από ένα σημείο και μετά. Αν υπάρχει δηλαδή χοντρά, δεν περιγράφεται αλλιώς. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε καταγγελίες από συναδέλφους σας στον Ιατρικό Σύλλογο ότι δέχονται απειλές, τους παίρνουν τηλέφωνο και τους απειλούν διάφοροι τύποι? Κοιτάξτε, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργεί δυσκολία μεγάλη στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πρώτον, έχουμε παράλογες απαιτήσεις σαν αυτές που είδαμε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, και εδώ θα πρέπει να πω προς πάσα κατεύθυνση ότι όποιος δεν επιθυμεί να νοσηλευθεί όταν έχει πλήρη διανία μπορεί να υπογράψει, να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του και να αποχωρήσει. Κανείς δεν εισάγεται με το ζόρι στο νοσοκομείο. Όποιος επιθυμεί να μην ανανυφθεί εφόσον χρειάζεται ανάνυψη, μπορεί πάλι εν πλήρη διανία να το υπογράψει και θα γίνει σεβαστό από τους πάντες αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του. Δεν μπορεί να απαιτεί όμως οι γιατροί που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία ή οπουδήποτε αλλού να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με τον δικηγόρο του, τον αστρολόγο του ή το σαμάνο της επιλογής του.
Επίσης, δεν επιτρέπεται την επομένη οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε νοητική κατάσταση και αν βρίσκεται να απειλεί και να βρίζει συναδέλφους οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους και ξενυχτάνε πάνω από τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά τους αγόγγιστα υπό συνθήκες πνευματικού, σωματικού και ψυχολογικού κάματου 20 μηνών. Και τέλος, η πολιτεία πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει τους συναδέλφους που εργάζονται και αντιμετωπίζουν περιστατικά COVID σε όλες τις περιπτώσεις από κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν. Έχουν καταγραφεί δηλαδή τέτοιες ενέργειες. Εννοείται ότι οι γιατροί έχουν φτάσει στη διαδικασία να συνομιλούν με τον ασθενή μέσω του δικηγόρου του ασθενούς ή με τον σαμάνο που είπατε, ή με τον ψυχολόγο κτλ. Και να τους λένε μη διασωληνωθείς και δεν θα σε διασωληνώσω. Το έχουμε δει στις ειδήσεις πρόσφατα πολλαπλώς. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εξώδικοι οι οποίοι είναι άνευ αντικειμένου, αλλά αρκετές για να προκαλέσουν προβλήματα, και έχουμε και διαρκώς παράπονα από συναδέλφους οι οποίοι τελειώνοντας τη βάρδιά τους, μετά την κούραση της ημέρας, έχουν να υπόκειται και σε τηλεφωνήματα τα οποία είναι τουλάχιστον αγενή και αήθη. Τι τους λένε στα τηλεφωνήματα δηλαδή, γιατί ισχύει αυτό τώρα ότι... Τώρα το περιέγραψα, κύριε Κούτρα, απειλούν και απειλητικά δηλαδή. Απειλούν τους γιατρούς. Κοιτάξτε, παρανοϊκού περιεχομένου... Όλα αυτά που θα λαμβάνω. Μάλιστα. Γι' αυτό και ζητάτε την προστασία από την πολιτεία. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από την πολιτεία, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι καταλαβαίνω. Το έχουμε ζητήσει από το Μάρτιο του 2020 και τώρα πλέον οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες και κατανοητές στους πάντες για τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητά του. Μάλιστα. Τώρα ακούσαμε αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι με κάποιο τρόπο εμβολιασμένοι και εμείς θα έρθουμε σε επαφή με τον ιό. Το έχουμε ακούσει και από πολλούς, δηλαδή το λένε και στο εξωτερικό παντού, ότι οι πιθανότητες για να κολλήσουμε είναι πάρα πολύ σοβαρές, ειδικά με την μετάλλαξη Δέλτα. Τώρα, στην Επιτροπή υπάρχει περίπτωση να σκεφτείτε πάλι περιοριστικά μέτρα ή τα περιοριστικά μέτρα ανήκουν στο παρελθόν? Με το 70% σχεδόν των ενηλίκων της χώρας πλήρως εμβολιασμένων, δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο και δεν θα μπορούσε και να το αποδεχθεί αυτό το ποσοστό, το συντριπτικό ποσοστό των συνανθρώπων μας, να περιορίσει τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις γενικότερα τις δραστηριότητες του για χάρη ανθρώπων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια. Θα σας πω ότι χώρες που πέτυχαν πολύ ψηλά ποσοστά, δηλαδή η Ισλανδία, που είναι μια μικρή χώρα και μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα 92% εμβολιασμένους, έχει ένα θάνατο τους τελευταίους 3 μήνες. Για τη στοιχεία στη χώρα μας θα ήταν 30 θάνατοι. Εμείς κάνουμε 30 ανθρώπους κάθε 18 ώρες περίπου, με βάση δυστυχώς τα νούμερα των τελευταίων ημερών. Ας δούμε τι γίνεται στην Αγγλία, που έχει ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Σκοπός είναι να κάνουμε όλοι το απαραίτητο βήμα προς τα έσω του εμβολιαστικού κέντρου, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να συνεχίζουμε αυτή την άχαρη συζήτηση που είχαμε εδώ και 20 μήνες προηγουμένως. Τώρα, την κίνηση του συναδέλφου σας, του κυρίου Παύλου Πολάκη, να εμβολιαστεί και να το δείξει, πώς την κρίνετε? Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, περιμένω να μας πει ποια ήταν τα επιστημονικά στοιχεία που περίμενε για να τον πείσω. Διότι αυτό μας έλεγε το Μάιο, περιμένει να δει τα επιστημονικά στοιχεία. Τώρα κάτι είδε, πίστηκε. Κάτι διάβασε. Όχι, δεν είναι κάτι είδα, πίστηκε. Όταν το λέει αυτό ο γιατρός, πρέπει να έρθει ενώπιον των γιατρών και να πει, ειδού οι μελέτες που δεν υπήρχαν τον Μάιο και τις είδα το Σεπτέμβριο και με έπεισαν. Αλλιώς πρέπει να πει, με υποχρέωσαν και περίμενα και εγώ την υποχρεωτικότητα. Κάτι το οποίο δεν είναι λογικό να το λέει ένας γιατρός. Μπορεί να το πει ένας μη γιατρός, ενδεχομένως, ότι άμα γίνει υποχρεωτικό, θα εμβολιαστώ, τι να κάνω. Αλλά λόγια γιατρού που εκφράζεται δημοσίως δεν είναι αυτά, νομίζω. Να τον καλέσετε να σας δώσει τις εξηγήσεις. Θα τον καλέσετε να σας δώσει τις εξηγήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να τον καλέσουμε. Νομίζω ότι εφόσον δεν επιθυμεί, θα μπορέσει να μας πει τα επιστημονικά στοιχεία που τον έκαναν να αλλάξει γνώμη από τον Ιούνιο, Μάιο, πότε ήταν εκείνη. Πάντως είναι θετικό ότι άλλαξε γνώμη? Ναι, θετικό είναι. Αυτό είναι θετικό. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.